Καλησπέρα τηλεθεατές του Αργό Web TV. Η Μιάννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Και μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται ο κύριος Παρασκευάς Αρσενίου, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα κύριε Αρσενίου. Καλησπέρα κύριε Τσιριγότη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Αρσενίου, αν και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την υγεία θα έλεγα, ναι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο στην αρχή μου φάνηκε περίεργο. Το θέμα ζωή με επιδόματα. Και λέω, μα τι σχέση έχει αυτό με την υγεία μας? Θα μου πείτε τώρα, όταν έχει γεμίσει η ζωή μας με επιδόματα, όχι μέχρι και επίδομα βενζίνης, και να μου μένει εμένα πάλι η απορία. Μα είναι δυνατόν? Γιατί να παγαρώ το επίδομα, μη μου αυξήσεις τη βενζίνη. Μη μου αυξήσεις τη βενζίνη, δεν μου χρειάζεται το επίδομα. Βλέπω και εσάς τώρα με το θέμα ζωή με επιδόματα. Ναι. Και θεωρώ ότι, στην αρχή θεώρησα ότι κάτι δεν πάει σωστό, αλλά βλέπω ότι τελικά πόσο επηρεάζεται η υγεία μας με ένα επίδομα. Έτσι δεν είναι? Επηρεάζεται πάρα πολύ, γιατί μας πληρώνουν για κάτι που, για να μην εργαζόμαστε. Μας δίνουν ένα μικρό βοήθημα, το οποίο μας το δίνουν επειδή έχουν ρυθμίσει έτσι τα πράγματα, να μην υπάρχουν εργασία, να μην υπάρχουν εργασίες. Το έργο είναι η δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι δημιουργός και μέσα από το δημιούργημά του αναγνωρίζει τον εαυτό του. Δηλαδή βοηθάει στην αυτογνωσία του. Είναι οι αλλαγές που κάνουμε, οι δράσεις μας επάνω στο περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον και πάνω στο περιβάλλον, το οποίο το τροποποιούμε, προσθέτουμε τη δική μας πινελιά, τον δικό μας πίνακα, την δική μας επιχείρηση και βλέπουμε ακριβώς έτσι το τι κάνουμε. Ούτως ή άλλως το πρώτο μας έργο, έτσι, το πρώτο μας δημιούργημα είναι το σώμα μας, γιατί εμείς το δημιουργούμε έτσι ακριβώς, ακριβώς ναι. Μέσα στο συλλογικό, ας πούμε, περιβάλλον, το οποίο το εκπροσωπεί η μητέρα μας, η μήτρα της, και θέλουμε να ξέρουμε πώς φαίνεται, για να αποκτήσουμε μια αυτεπίγνωση στο σαρκείο μας. Τώρα φανταστείτε όταν έχουμε άλλα 11 μέρη, ας πούμε, της ύπαρξής μας, πόσο θα πρέπει να μάθουμε και γι' αυτά. Επομένως, η δημιουργία, ας πούμε, αυτό το έργο μας, η εργασία, μας δίνει την εικόνα μας. Φανταστείτε τώρα να μην μπορούμε να εργαστούμε, να μην έχουμε έργο. Είναι τρομερό. Οδηγεί σε μια συρρήκνωσή μας. Πολύ σωστά. Και όχι μόνο της εξωτερικής μας ζωής ή εμφάνισης, αλλά ειδικά της εσωτερικής, της ψυχικής μας κατάστασης. Ναι, ναι, γιατί μας οδηγεί σε μια χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Ό,τι δεν το καλλιεργούμε, ό,τι δεν χρησιμοποιούμε, χάνεται. Δεν μπορούμε μετά να το χρησιμοποιήσουμε, να ανακαλέσουμε τη χρήση του. Φανταστείτε να αφήσουμε, ας πούμε, τους μυς μας χωρίς άσκηση για πολύ καιρό. Μετά, αν θελήσουμε να κάνουμε μέγιστο έργο, μια μεγαλύτερη πρόκληση, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθούν και θα χρειαστεί μετά να μπει ο οργανισμός σας σε μια διαδικασία να τους αυξήσει. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Θα δημιουργήσει ο οργανισμός πάντοτε στο μυοσκελετικό σύστημα. Όταν αυτό φανεί κατώτερο των προσδοκιών, των απαιτήσεων, πρώτα το κατεδαφίζει και μετά το ξαναφτιάχνει πιο ισχυρό. Σε αυτό το διάστημα πονάμε. Εκεί πονάμε. Εκεί πονάμε, ναι, ακριβώς, ναι. Και επιστρέφουμε τώρα στα επιδόματα, γιατί κατανοώ να υπάρχει ένα επίδομα μητρότητας. Το καταλαβαίνω αυτό. Μισό λεπτάκι. Γιατί το λέτε επίδομα? Αυτό είναι παρελκυστικό. Είναι ψέμα, είναι μια δολιότητα. Γιατί δεν έπρεπε. Απλά δεν αναγνωρίζεται το έργο της γυναίκας σαν μητέρας. Η γυναίκα φέρνει στον κόσμο, σε αυτό το επιστηδά την δημιουργία, ένα νέο άνθρωπο. Και ο ρόλος της είναι αφενός να τον εμφανίσει και αφετέρου να τον κάνει ενεργό πολίτη. Να του δώσει όλα εκείνα τα εφόδια που θα τον βοηθήσει, θα τον οδηγήσουν, να τον βάλουν στο μονοπάτι το ηρωικό, δηλαδή των άθλων, της ευθύνης, του ελεύθερου όντος. Αυτού του όντος το οποίο έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι. Ξέρετε, κάθε φορά που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, είναι μια προδοσία.
κατά της δημιουργίας, της ουσίας μας. Η ουσία μας είναι θεϊκή. Και όπως το σώμα μας, ας πούμε, έχει προορισμό το να φτάσει στην ακμαία του κατάσταση και να μας επιτρέψει να βιώσουμε όλα τα της ακμαιότητας αυτής της ακμαίας κατάστασης, να μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα ζωή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε, να εκδηλώσουμε το σχέδιό μας, έτσι και αυτό το που είμαστε πραγματικά είναι να γίνουμε θέοι. Είμαστε μία δυνατότητα, μία πρόβλεψη Θεού, θεότητας. Επομένως, αυτό γίνεται, η γυναίκα σε αυτό το πράγμα δίνει ένα πολύ μεγάλο έργο στην πολιτεία. Και η πολιτεία, και είναι σαν το σώμα μας. Το σώμα μας τι θέλει? Θέλει υγιή εγκέφαλο, υγιή καρδιά, θέλει υγιές ύπαρ, θέλει υγιούς νεφρούς, θέλει υγιούς όλα τα πάντα, σε κάθε κύτταρό του να του δίνει ανά πάσα στιγμή το μέγιστο προβλεπόμενο. Επομένως, θα πρέπει να το φροντίσει. Μας τσιμπάει έναν κάθε και στρεφόμαστε ολόκληροι να δούμε τι μας έτσιμπησε. Ο ιολότητα του ανθρώπου στρέφεται στο επιμέρους της ανάγκης του. Μάλιστα. Ο πόνος έχει αυτό το νόημα, να στραφεί η προσοχή μας σε αυτό το μέρος το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί εκεί τη στιγμή σε αυτό που έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, σε αυτό που προβλέπεται να κάνει. Και η πολιτεία είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένας υπεροργανισμός ο οποίος έχει τα δικά του σχέδια κοσμικά να εκτελέσει. Και τα κύτταρα του είμαστε εμείς. Και οι δυνατότητές της θα είναι το πολλαπλασίασμα, το γινόμενο των δυνατοτήτων όλων των μερών της, των κυττάρων, των πολιτών. Δεν θέλει να έχει άριστη υγεία ο πολίτης, να είναι αυτός που πρέπει, να είναι ενεργός. Επομένως, ποιος είναι αυτός που φτιάχνει αυτόν τον ενεργό πολίτη? Η γυναίκα. Άρα εργάζεται. Και μάλιστα 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι εκεί. Και για πολλά χρόνια. Και διακινδυνεύει και τη ζωή της. Ξέρετε πόσες γυναίκες έχουν πεθάνει την ώρα που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί? Ακριβώς. Δηλαδή δεν αξίζει να τιμηθεί η γυναίκα για αυτό το πράγμα. Να της δοθεί μισθός βαρέων επαγγελμάτων. Γιατί μιλάτε για επίδομα λοιπόν, επομένως? Είδατε λοιπόν ότι όχι μόνο εγώ, δεν θεωρώ ότι μόνο εγώ, γιατί θεωρώ ότι και πολλοί άλλοι αυτό νομίζουμε για ένα επίδομα όπως της μητρότητας. Και τελικά πόσο λάθος αντίληψη έχουμε. Σαφώς. Και αυτή την ώρα πάμε λοιπόν να το ξαναπάρουμε από την αρχή και να δούμε τι ακριβώς είναι ένα επίδομα. Γιατί άλλο εγώ είχα στο μυαλό μου για το επίδομα και αποδεικνύεται ότι είναι τελείως λάθος η σκέψη μου. Ειδικά για τη μητρότητα. Κοιτάξτε να δείτε, το επίδομα είναι μία δόλια ύπουλη διαδικασία την οποία έχει εκπονηθεί από ένα παρασιτικό, πλανητικό και εγχώριο καθεστώς με σκοπό να αποδυναμώσει τον άνθρωπο, να τον απομακρύνει σιγά σιγά, να τον βγάλει έξω από τη δημιουργία του, να μην μπορεί να εργάζεται και να μην μπορεί να νιώσει αξιοπρέπεια, τιμή. Ο άνθρωπος είναι φιλότιμο όλο. Του αρέσει η τιμή και θέλει να τον εκτιμούν, να τον σέβονται. Και θα πρέπει να αρχίσουμε από τον αυτοσεβασμό, να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Φανταστείτε πώς νιώθει ένας άνθρωπος που παίρνει επιδόματα. Νιώθει λίγο παρακατιανός. Είναι μια λύση ανάγκης. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο αυτό. Και πολλοί το περιμένουν. Δεν το περιμένουνε? Το περιμένουνε. Πείτε τους όμως, είναι ικανοποιημένοι? Αυτό θα θέλανε? Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος, κύριε Αρσενίου. Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί αν έπαιρναν κάτι που τους ικανοποιούσε, θα ήταν και διαφορετικοί σαν άνθρωποι. Δεν θα ήταν κλεισμένοι σε ένα σαλόνι, δεν θα ήταν κλεισμένοι μπροστά σε μια τηλεόραση. Και έτοιμοι να αυτοκτονήσουν μετά. Ναι, θα θέλανε να βγούνε, να μιλήσουν, να συνομιλήσουν με τους γύρω τους. Εμείς βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περιμένουν το επίδομα, λες και τι είναι, πιο πολύ για να δουν τι θα πάρουν και τι θα ξοδέψουν από αυτό το επίδομα. Είπατε μια κουβέντα, μια λέξη, μια φράση, ότι πρέπει ο άνθρωπος θέλει να επικοινωνήσει. Κυρία Τσιριγότη, όταν πλησιάζουν δύο σώματα, είτε είναι ουράνια σώματα, είτε ανθρώπινα σώματα, δημιουργείται ένα δυναμικό, το οποίο είναι το πολλαπλασίασμα σε έναν εκθέτη. Και ανάλογα με το
ανάλογα με την πρόθεσή τους, μπορεί να είναι καταστροφικό, να σκοτωθούν ή να είναι δημιουργικό, το οποίο δεν θα ήταν το ίδιο ένα άθροισμα απλώς, το τι μπορεί να κάνετε εσείς και τι μπορώ να κάνω εγώ. Αυτή τη στιγμή η παρουσία σας εδώ με αναγκάζει να εκφράσω πράγματα που δεν θα τα εξέφραζα. Και αντιστρόφως, το ίδιο πράγμα. Επομένως, όταν έχουμε κοινωνία, όταν ερχόμαστε, συνερχόμαστε σε ένα κοινό σκοπό και σε ένα κοινό νου, σε ένα κοινό νου ακριβώς, και συμφωνήσουμε, το αποτέλεσμα είναι ένα φοβερό, τρομακτικό πράγμα. Έχουμε ένα δυναμικό το οποίο είναι ασύλληπτο. Γι' αυτό μας διαιρούν, για να είμαστε αδύναμοι, να μας χειραγωγούν. Πολύ σωστά, γιατί άλλο είναι να κάποιος να έχει την δουλειά του και να αμείβεται, να έχει την εργασία του να αμείβεται, και άλλο είναι κάποιος που κάθεται σε ένα σπίτι, ναι, και απλά περιμένει αυτή την καραμελωμένη παγίδα, θα λέγαμε. Ακριβώς, ναι. Την καραμελωμένη παγίδα, γιατί όπως το θέσατε το ζήτημα, είναι η διακοπή του έργου, της εργασίας που θέλει να προσφέρει, ναι, ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ακριβώς, δεν ανακαλύπτει τις δυνάμεις του. Το έργο τι είναι, κυρία Τσιριγότη, είναι το να εφαρμόσεις μια δύναμη να ενεργήσει και να μεταφέρει μέσα στον χρόνο τη θέση της. Δηλαδή ένα κινόμενο είναι. Δηλαδή να μάθεις τι δυνατότητες έχεις, τι δυνάμεις έχεις και να τη χρησιμοποιήσεις για έναν ορισμένο χρόνο. Και βλέπετε τι προσπαθεί, ας πούμε, να κάνει, ας πούμε, το καθεστώς. Προσπαθεί να μας αφαιρέσει τον χρόνο. Αν καταφέρει να μας αφαιρέσει και τον τόπο, ακόμη καλύτερα γι' αυτό. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Πώς θα αφαιρέσουν τον τόπο από πολλούς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τον χρόνο σε βάζουν να κάνεις πράγματα απλώς και μόνο για να επιβιώνεις. Και αφαιρούν και τις δυνάμεις, οι οποίες αναπτύσσονται όταν τις χρησιμοποιείς. Όταν δεν τις χρησιμοποιείς, ναι. Επομένως, επίσης κάθε σύλληψη, κάθε ιδέα για να την προσεγγίσεις, πρέπει να έχεις την κατάλληλο δυναμικό ενεργειακό. Όταν αυτό είναι χαμηλό, δεν μπορείς να σκεφτείς, που λέμε, κάτι πιο υψηλό. Και αυτό είναι νόμος της δημιουργίας. Πρέπει να υπάρχει μια ομοιογένεια, να φτάσεις μέχρι εκεί. Αν το χάσμα είναι τεράστιο, δεν θέλεις ούτε καν να το πλησιάσεις. Μα ναι, όταν σκύβεις ένα κεφάλι και ζεις, γιατί εδώ που τα λέμε τα επιδόματα είναι επιδόματα φτώχειας, απλά για να λένε ότι, ναι, δίνουν κάτι, δεν είναι κάτι που θα ανταμείψει τις ανάγκες ενός πολίτη για ολόκληρο το μήνα. Αλλά όταν κάθεσαι και το βλέπεις αυτό το πράγμα, το σκέφτεσαι, εκτός από την ανύπαρκτη ψυχολογία, βλέπεις ότι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα από εκεί και μετά. Αδρανείς, ναι, ακριβώς. Αδρανείς. Δεν θεωρώ φυσικά ότι είσαστε ενάντια στα επιδόματα. Όχι, δεν είμαι, για να ξεκαθαρίσω, ναι, τη θέση μου, γιατί μπορώ, ναι, να παρεξηγηθώ, όχι. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κυρία Τσιριγότη, όπως μας οδηγήσανε για να γίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι φαίνονται για πολλούς συνανθρώπους μας αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν, μήπως και αλλάξει κάτι στο μέλλον. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα, ας το πάρουμε το ελπίδωμα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο αυτό, πρέπει να δούμε τον ορίζοντα, πού θέλουμε να πάμε. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος. Εντάξει, θα το πάρω αυτό το επίδομα, αλλά δεν δέχομαι να ζω με επιδόματα. Θέλω εργασία. Θέλω να μπορώ να εκδηλώσω το δυναμικό μου. Πολύ σωστά, γιατί τώρα στο μυαλό μου έρχεται και το επίδομα φοιτητών ανέργων. Μα γιατί να είναι άνεργος ο φοιτητής? Μα σπουδάζει. Τη στιγμή που σπουδάζει, ό,τι μάθει, αυτό που θα μάθει, ας το κάνει πράξη, ας το κάνει έργο. Γιατί δηλαδή να του μάθω στην έναρξη της παραγωγικής ηλικίας ότι πάρ' το επίδομα και περίμενε. Γιατί να του το μάθω? Ακριβώς. Αυτό εξηγείται απλώς επειδή, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι διοικούν αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ο καλύτερος, ο πιο επιτυχημένος όρος τους είναι του παρασίτου. Αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνα τους να ζήσουν και βασίζονται πάνω στην ενέργεια την οποία απορροφούν από τους ανθρώπους.
από τον βίο από των ανθρώπων, από την ενέργειά τους, τον πλούτο τους, τον οποίο τον αφαιρούν συνεχώς, ώστε να μην ο άνθρωπος, ο ξενιστής τους, να μην μπορεί να ανανύψει και να σκεφτεί κάτι καλύτερο για τον, κάτι δικαιότερο για τον εαυτό του. Και τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αρσενή. Επί Ελλήνων Συνέλευσης, επί πολιτείας της Ελλήνων Συνέλευσης, θα υπάρχουν επιδόματα? Μου κάνει να γελάσω. Όχι, δεν θα υπάρχουν, γιατί θα υπάρχει εργασία. Η πολιτεία νοείται να λειτουργεί με την πραγματική δημοκρατία. Ο πολίτης της είναι η κόρη του οφθαλμού της, ας πούμε. Θα τον φροντίζει. Η εργασία θα είναι εξασφαλισμένη. Η παιδεία θα είναι εξασφαλισμένη του πολίτη. Όλα υπάρχουν, είναι σχεδιασμένα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν οι πόροι, οι κατάλληλοι. Όχι. Η εργασία είναι ευθύνη της πολιτείας. Κάθε νέος άνδρας ή γυναίκα θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να κάνει το δικό του σπιτικό, να έχει και να έχει εξασφαλισμένη εργασία. Κύριε Τσιργότη, όταν ξέρω ότι αύριο θα έχω αυτά που χρειάζομαι, υπάρχει λόγος να αποθησαυρίζω, να μαζεύω, να συσσωρεύω πλούτο. Όχι, όχι, εννοείται ότι δεν μου χρειάζεται. Όταν εγώ τα έχω αυτά που θέλω, γιατί να κάνω συσσόρευση πλούτου? Αν θέλω όμως, μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θα έχει κανένα νόημα. Γιατί να το κάνω τι περισσότερο θα μου δώσει? Φανταστείτε ότι, και μάλιστα στις ημέρες Ελλήνων Πολιτείας, οι απολαβές θα είναι τέτοιες ώστε, είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν το μισό των απολαβών του ανθρώπου να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσής του, ώστε να νιώθει αξιοπρεπής που είναι άνθρωπος. Και το υπόλοιπο να μπορεί να τα χαρεί, να ψυχαγωγηθεί, να πάει εκεί που θέλει, να επισκεφθεί τόπους, να ζήσει εμπειρίες που θα ήθελε να τις λαχταράει. Όχι να επιβιώνει συνέχεια. Η επιβίωση σημαίνει ότι μένει ο άνθρωπος σε κατάσταση φρούρησης, φύλαξης, στάσης. Δηλαδή είναι μια συρρήκνωση. Εμείς θέλουμε ο άνθρωπος να μπορεί συνεχώς να επεκτείνεται, να μπορεί να ανελίσσεται, να έχει το δυναμικό που χρειάζεται, την κατάλληλη τροφή, το κατάλληλο αέρα, το κατάλληλο νερό, τις εμπειρίες που χρειάζεται, την παιδεία που χρειάζεται, τα πρότυπα που χρειάζεται, για να μπορέσει να ανεβαίνει συνέχεια. Γιατί? Για να γνωρίσει τον εαυτό του σαν ακμαίο όν μέσα στην κοσμική πραγματικότητα. Πολύ σωστά, γιατί αν πάρουμε και λίγο πιο παλιά, που δεν υπήρχαν τα επιδόματα, βλέπουμε πόσο οι άνθρωποι φτάναν και δουλεύανε. Φτάναν σε μια ηλικία, γιατί εργαζόντουσαν, ναι. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, ο οποίος πέθανε 112 χρονών, αλλά μέχρι τα 108 δούλευε. Ναι, και κρατούσε όμως και επειδή χρησιμοποιούσε και το νου του, είχε και τα λογικά του. Πολύ σωστά. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να θέλει να ξεχάσει. Ναι, μέχρι τα 108, και αυτό αν δεν είχε το πρόβλημα με τα μάτια, θα συνέχιζε να δουλεύει. Και λέω, τώρα φτάσαμε να είμαστε σε μια παραγωγική ηλικία και απλά να περιμένουμε το τέλος του μήνα και το επίδομα. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι άδικο για τον άνθρωπο. Δεν το δέχομαι, είναι άδικο για τον καθένα, για τον άνθρωπο είναι άδικο, και αυτό θα σταματήσει στις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας, και καλούμε τα αδέρφια μας όλα να κατανοήσουν ποιος είναι αυτός ο ορίζοντας, τι σημαίνει Ελλήνων Πολιτεία, τι σημαίνει πραγματική δημοκρατία, να έρθουν να πάρουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται ώστε να αποφασίσουν με αυτό την εξαιρετική μηχανή που έχουν μέσα τους, τη λογική. Τη λογική. Κύριε Αρσενίου, τιμή μου που ήσασταν στην εκπομπή μου. Τιμή μου. Περιμένω και άλλες εκπομπές όμως, γιατί πάντοτε έχω να μάθω κάτι. Όχι μόνο από σας, από όλους τους υποψήφιους βουλευτές με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Όλοι προσπαθούμε για αυτό το πράγμα, για να δώσουμε, να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε να ζήσουμε, την Ελλήνων Πολιτεία, τι σημαίνει αυτή για μας. Και όπως ο τίτλος της εκπομπής μου είναι «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες», εκπαιδεύομαι μαζί σας αυτή την ώρα, γιατί μαθαίνω πράγματα για τα οποία μέχρι τώρα είχα μια άλλη ιδέα, ίσως μια άλλη γνώση. Αυτά είναι αμοιβαία πάντως, μην το ξεχνάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαι η Άννα Τσιριγότη και η εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες» έφτασε στο τέλος της.
Καλή σας συνέχεια.